χαρακτήρα και φαίνεται και στα μικρά. Παράδειγμα. Δεν είναι και με τη γυναίκα του και με το παιδί του και με τους φίλους. Και με τον ομοφιλόφιλο κτλ. Κτλ. Αυτό εννοεί. Ναι, αυτό εννοώ. Παράδειγμα, π.χ. Ναι. Αρκετοί φίλοι μου λένε, ξέρω εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί στην Ελλάδα και όλα αυτά. Π.χ. για τους Αλβανούς. Okay. Εγώ δεν μπορώ, εγώ το ένα, το άλλο. Και του λέω, ρε παιδιά, γιατί είσαι ρατσιστής. Γιατί με λες έτσι. Εγώ με βλέπεις, ναι, νιώθω άσχημα όταν λες κάτι, τέτοιο για κάποιον άλλον. Mm-hmm. Επειδή είναι Αλβανός, π.χ. Και εγώ μαύρος είμαι, εντάξει, Αφρικανός. Και εσύ έχεις μεγαλώσει εδώ, είσαι Έλληνας. Δεν είναι έτσι όμως. Και αν δεν είχες μεγαλώσει, ποια είναι η διαφορά. Αυτό ναι, σαν απάντηση δεύτερη. Εσύ πάντως αισθάνεσαι Έλληνας. Καλά, είμαι Έλληνας. Είσαι Έλληνας. Όχι, δεν αισθάνεσαι ότι επειδή οι ρίζες σου είναι στην Αφρική από τον πατέρα σου ότι. Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι αυτό που λέμε η καταγωγή μου. Είσαι σε νοοτροπία μου, είναι καθαρά ελληνική οπότε. Καθαρά ελληνική. Ένα παράδειγμα ρατσισμού για να καταλάβω. Πού σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, για να καταλάβω πώς φέρεται κάποιος άνθρωπος ηλίθιος. Ποιο είναι, για πες με ένα παράδειγμα που έχεις βιώσει. Ένα πρόσφατο. Ναι. Πέρσι σε ένα μαγαζί που δουλεύαμε με τον Μύρωνα. Ναι, ναι. Καθώς τραγουδούσαμε, ήταν στο πρώτο τραπέζι μια παρέα τέλος πάντων και ένας από αυτούς είχε γυρισμένη την πλάτη σε εμάς. Ναι. Και ήταν με το πούρο έτσι, μικρό παιδί. Και είπε ένα ρατσιστικό σχόλιο τύπου «Άσε μας ρε μαύρε τώρα που τραγουδάς κι εσύ». «Άσε μας ρε μαύρε». Δεν τον πλάκωσες. Ήμουν έτοιμος. Και εσύ τώρα τι είναι αυτά που λέτε. Του λέω, πλάκω, να με του λέω του Μύρο να το εξής μου κάνει «Ηρέμησε». Δεν το διώξατε, δηλαδή δεν αντιδράσετε καθόλου. Όχι. Τίπο, απλά τον κοίταζα για μισή ώρα εγώ. Είσαι άλλαξε μετά αυτό και έφυγε. Είσαι κι εσύ λίγο τσαπουκάς. Όχι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, σιγά-σιγά να ασχοληθώ με έναν, ας πούμε, ο οποίος είναι ανεγκέφαλος. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Ναι, okay. Θα χαμογελάσω. Αυτή ήταν η μία μου πλευρά. Ναι, αλλά πρέπει να λέγεις και ένα θυμό, ρε φέ, όμως, κάποια στιγμή. Δηλαδή, λες, κάτσε, ας πούμε, εντάξει. Και γιατί, δηλαδή, ήξερες ποιον ήθελες να ακούσεις. Άμα δεν κουστάρεις, ας πούμε, τους μαύρους που τραγουδάνε, μην έρθεις. Γιατί, δηλαδή, υποχρεωτικό ήταν. Καλά, σωστό. Έχουν σωρότερες φορές παγκόσμιες, το βάλεις δεν με έχει κάποιον. Σημασία. Δεν έχει σημασία. Γιατί όποιος δεν έχει καλή φωνή, το λέμε μαύρο. Θέλω να σου πω, όχι, γιατί είπες για την επιλογή. Αλλά